Σήμερα λοιπόν κάνουμε μια παρουσίαση το Δύο Μελοποιία, τα τμήματα που υπάρχουν στο Δύο Μελοποιία. Όντως είναι μια καινοτομία γενικότερα, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά με τα τμήματα, με τους καθηγητές, αλλά και τα μουσικά όργανα, να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα, να τα πιάσουν στα χέρια τους, να παίξουν με αυτά, ώστε να καταλήξουν και να δουν ποιο μουσικό όργανο τους ταιριάζει και να συνεχίσουν ή να αρχίσουν τις σπουδές τους γενικότερα με αυτά τα μουσικά όργανα. Ο κόσμος εδώ που περνάει, τι σας λέει? Όντως φαίνεται παράξενο, γιατί ποτέ ένα οδείο δεν είχε έρθει τόσο πολύ κοντά στον κόσμο, και αυτό ήταν και ο σκοπός μας. Να πάμε εμείς τα παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία ίσως ντρέπονται, ίσως δεν θέλουν ή δεν ξέρουν γενικότερα να έρθουν στον χώρο. Και τους φαίνεται περίεργο, αλλά συνάμα γενικότερα και πρωτότυπο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πετύχει το σκοπό μας από την άποψη ότι σαν ιδέα έχει πρωτοτυπήσει και σίγουρο είναι ότι θα ξαναπεναληφθεί. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της πάρτης να δείξουμε τα τμήματα του οδείου και τα όργανα, μια παρουσίαση και ενημέρωση για τον κόσμο, για τα παιδιά στο κέντρο της πόλης. Ανταποκρίνεται ο κόσμος? Πάρα πολύ, τα ίδια τα παιδιά θα παίξουν κιόλας, θα δείξουν ένα πολύ μικρό δείγμα από το έργο τους, από αυτά που μαθαίνουν και γεμίζουμε την πόλη μουσική. Ωραία. Όλα τα όργανα που έχουμε, όλα τα τμήματα. Όπως βλέπετε, έχουμε σχεδόν όλα τα τμήματα. Είναι μια ωραία βραδιά, μια γλυκιά βραδιά. Έχει πειράσει πολλοί κόσμος, περιμένουμε κι άλλο κόσμο να έρθει. Ανταποκρίνεται, σας λέει? Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος είναι θετικός. Και περιμένουμε, να δούμε. Ωραία. Φέτος το χειμώνα τι έχουμε να δούμε από το δύο? Φέτος το χειμώνα έχουμε πάρα πολλά live. Πάρα πολλά live, περισσότερα από πέρυσι. Πολλά σεμινάρια και πάρα πολύ μουσική. Ο Θανάσης Μουστόγιαννης θα παίξει μαζί μας έτσι ένα μικρό τζάμ, όπως λέγεται. Να δουν και τα όργανα, να έρθουν σε επαφή με αυτό. Είναι μια καλή ευκαιρία συνήθως. Τι χρειάζεται ένα νέο παιδί για να μάθει μπάσο ή να μάθει οποιοδήποτε άλλο όργανο? Βασικά, να του αρέσει η μουσική. Για να καταλήξει και σε ένα τόσο βασικό όργανο, χρειάζεται να γνωρίσει τη μουσική και να δει και άλλα όργανα βέβαια, για να καταλάβει τη χρήση του και πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα οποία γίνονται, είτε από θεωρία, είτε από πράξη, είτε από... Στην πρακτική, στο live που λέμε, στο ζωντανό παίξιμο. Ήταν ένα πρώτο ξεκίνημα, είπαμε να το δοκιμάσουμε. Νομίζω ότι θα αποδώσει. Όσον αφορά δηλαδή στην ενημέρωση του κόσμου, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, να ενημερωθεί ο κόσμος και στην προσπάθεια που θα έκανε να έρθει στο οδείο μας, ερχόμαστε εμείς εδώ και από εκεί και πέρα ίσως θα είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η πρώτη επαφή.